Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα στη μεγάλη μας πόλη. Πώς τα πήγαμε έτσι, με τη μύδια καταρχήν ως οργανισμός? Νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά, δεν αντιμετωπίσαμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν και σήμερα βέβαια μικροπροβλήματα σε γραμμές όπως είναι το 22, το 23, το 24 και το 59 στα ΠΕΦΚΑ, αλλά περιορισμένης έκτασης, δηλαδή δεν... Το πιο επικίνδυνο ήταν εκεί που έχει κάτι στροφές, ειδικά έτσι, και πιάνει πάγους και τέτοια περισσότερο. Μα αυτό είναι το θέμα, και σήμερα κάποια μικροθέματα που υπάρχουν στις οικές σε ένα τμήμα. Η επιταπηγή εξυπηρετείται κανονικά, ένα τελευταίο τμήμα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Το 22 που δεν πρέπει να μπει μέσα στα στενά στην Ανοπόλη, το 24 κάνει αναστροφή στο κεντρικό λόφο, δεν φτάνει μέχρι τον ζωγραφικό κήπο. Αυτά είναι ευτυχώς πολύ περιορισμένα. Ωραία. Κύριε Σκόντρα, θέλαμε να σας ρωτήσουμε λοιπόν, επικοινωνήσαμε την Παρασκευή με τον, με τους εργαζόμενους, με τον γραμματέα, του οργανισμού, του σωματείου, τον κύριο Αγγελόπουλο. Επικοινωνήσατε με τους συνδικαλιστές? Με τους συνδικαλιστές. Με ποιους λέτε? Με τους συνδικαλιστές και όχι με τους εργαζόμενους. Με τους συνδικαλιστές, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ναι, με τους συνδικαλιστές, προφανώς. Λοιπόν, και έτσι συζητήσαμε λίγο το κλίμα να το πω αντιπαράθεσης, να το πω μια δηληκυστίνδα που υπάρχει με τη διοίκηση αυτό το διάστημα σε σχέση με τα εργασιακά εκεί. Μας είπανε τις απόψεις τους, κράτησα το γεγονός αυτό που λένε ότι η προσωπική διαφορά που απολαμβάνουν είναι κάτι το οποίο εξανεμίζεται κάθε χρόνο γιατί συμψηφίζεται με όποια νέα αύξηση υπάρχει κτλ. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα, πού βρίσκεται το θέμα, πού βρίσκεται η διαφορά με τους συνδικαλιστές και βέβαια κατά πόσον κινδυνεύουμε να δούμε κινητοποιήσεις από την πλευρά τους? Ήδη σταμάτησε μια απόπειρα κινητοποιήσεων με τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω κατά πόσον θα δούμε στη συνέχεια, άμα καλώς συνέψει ο καιρός, αντίστοιχες κινήσεις. Ό,τι αφορά τα μισθολογικά θέματα του προσωπικού του οργανισμού, ήδη από τον Ιούλιο του 2017, με την κρατικοποίηση του οργανισμού, αυτά το προσωπικό έχει ενταχθεί στο δημόσιο, στο ενιαίο μισθολόγιο. Συνεπώς, ο νόμος 4354 καθορίζει πλήρως τα θέματα που αφορούν την μισθοδοσία και τα επιδόματα που υπάρχουν στο προσωπικό. Σε αυτά δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Ισχύει ο νόμος και καλώς ισχύει. Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό απολαμβάνουν μια πολύ υψηλή προσωπική διαφορά, αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο συζήτηση. Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο, αυτοί πληρώνονται κανονικά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν απαιτήσεις από πλευρά των συνδικαλιστών και επιμένω συνδικαλιστών και όχι των Γιατί την κάνετε αυτή τη διαφορά, δηλαδή οι συνδικαλιστές ενεργούν, ας πούμε, ουσιαστικά χωρίς να έχουν τους εργαζόμενους από πίσω? Διότι δυστυχώς τα αιτήματα αφορούν κυρίως τους συνδικαλιστές και όχι τους εργαζόμενους. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένο, για τις συνδικαλιστικές άδειες. Οι άνθρωποι απολάμβαναν χίλιες μέρες συνδικαλιστική άδεια αμοιβών το χρόνο. Πρακτικά αρκετοί συνδικαλιστές δεν έχουν δουλέψει τα τελευταία 20 αιτία. Ο νόμος προβλέπει 5 μέρες το μήνα συνδικαλιστική άδεια και μία αμοιβόμενη μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη, χίλιες μέρες συνδικαλιστική άδεια σε χρόνο 365 ημερών, πώς χωράνε? Πώς δεν χωράνε? Παίρνουν 5 άνθρωποι. Μάλιστα. Ναι. Τις μοιράζονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Υπάρχουν συνδικαλιστές οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά, το 2020, είχαν 220 μέρες συνδικαλιστική άδεια. Μάλιστα. Αν προσθέσετε σε αυτά και τα 119 ρεπό, βέβαια το ερώτημα είναι, ενώ ο χρόνος έχει 52 εβδομάδες, δηλαδή 104 Σαββατοκύριακο, γιατί απολάμβαναν 119 ρεπό. Αλλά και αυτό είναι μια στάση τάξης ζήτημα. Προφανώς λοιπόν στο πλαίσιο εξορθολογισμού της λειτουργίας του οργανισμού, γιατί τελικά ο ΑΣΤ υπάρχει και χρηματοδοτείται αφιδώς από την κυβέρνηση για να εξυπηρετούνται οι πολίτες και όχι οι συνδικαλιστές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση αυτού του είδους των προνομίων που ενδεχομένως να ανήκαν σε μια άλλη εποχή πριν από 20, 30, 40 χρόνια. Δεν είναι για το σήμερα. Όμως ιδίως σε μια πόλη
και σε μια χώρα η οποία δοκιμάζεται άγρια από τον COVID προς όλους τους πλανήτες άλλωστε. Δηλαδή αυτά τα μη μισθολογικά που λένε τι είναι, είναι όλα συνδικαλιστικά? Τα υπόλοιπα μη μισθολογικά που αφορούν πράγματι τους εργαζόμενους, δηλαδή επιδόματα για την κάλυψη των δαπανών, παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων, στήριξη οικογενειών με παιδιά, με αμαία, με συγχωρείτε, έκτακτη στήριξη στην οικογένεια, η διοίκηση πρωτοπορεί σε αυτά. Έχει πληρώσει όλες τις δαπάνες που αφορούσαν τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση, ναι. Έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στους συνδικαλιστές, η οποία δεν απέχει καθόλου από αυτά που ζητούσαν ή απολάμβαναν στο παρελθόν. Τώρα βέβαια, αν θεωρήσει κανένας ότι, ότι πρέπει να χορηγούμε και γάλα στους εργαζόμενους, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να σας ρωτήσω κάτι που είχαμε ένα κενό από την περασμένη φορά που δεν καταλάβαμε. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι έγινε με αυτή την ασφάλιση, την ομαδική, που εσείς δεν παρακρατείτε μέρος για να πληρώνετε μία ασφαλιστική κάλυψη που είχαν σε ιδιωτικό φορέα. Ισχύει. Δεν είναι έτσι. Στο παρελθόν γινόταν κρατήσεις από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων υπέρ του σωματείου. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως. Ο μισθός είναι ακατάσχετος. Το μόνο που έχει δικαίωμα η εταιρεία, ο οργανισμός να κάνει είναι να κρατά την μηνιαία, τη μηνιαία συνδρομή των εργαζομένων προς το σωματείο και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομιστεί υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων ότι συμφωνούν με αυτό. Άρα θα πρέπει, αν θέλουν να κάνουν κάτι σε σχέση με ομαδική ασφάλεια, θα πρέπει να το εντάξουν μέσα στις υποχρεώσεις του σωματείου, να αυξήσουν ενδεχομένως την εισφορά προς το σωματείο και αυτό να το παρακρατάτε εσείς. Οπότε και αυτό λύνεται εύκολα. Υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν οι εργαζόμενοι. Της έγγραφης συνένεσης όλων των εργαζομένων. Δύο μήνες που συζητούμε τώρα αυτό το θέμα δεν έχουν προσκομίσει ούτε μία δήλωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ή συμφωνούν οι εργαζόμενοι με αυτό ή δεν συμφωνούν. Εμείς όμως να κρατούμε το μισθό ενός ανθρώπου, από το μισθό ενός ανθρώπου χρήματα με το έτσι θέλω, δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι νόμιμο. Είναι πολύ απλό. Ο μισθός είναι ακατάσχετος. Ετέθηκε ένα άλλο ζήτημα εδώ τις προάλλες για τα λεωφορεία. Δεν φτιάχνετε, λέει, τα λεωφορεία που υπάρχουν μέσα, ενώ αυτά που χρειάζονται ανταλλακτικά τους είναι λίγα χρήματα, ωστόσο δεν προχωράτε στην επισκευή βλαβών, αυτό σε γενικές γραμμές. Ναι, καλά, τι γίνεται με το στόλο, τι γίνεται, πώς πάμε? Αυτό είναι δύο θέματα. Καταρχήν η σημερινή διοίκηση μέσα στους τελευταίους μήνες έχει φέρει περισσότερο από 200 λεωφορεία στην πόλη και θα συνεχίσει να φέρει. Ναι. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι η παρούσα διοίκηση δεν φροντίζει για τον στόλο. Όχι, νομίζω αφήσανε αιχμές και για την προηγούμενη διοίκηση σε σχέση με τα χαλασμένα. Δεν πρόκειται να σχολιάσω εγώ την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτούς τους μύθους περί επισκευάσιμων λεωφορείων, είναι μύθοι και προφάσεις αμαρτίες. Είναι ένας στόλος καταδεδειγμένος. Η σημερινή διοίκηση έχει αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης για να δει πόσα από αυτά τα λεωφορεία τελικά είναι επισκευάσιμα και τελικά αξίζει για τον κόπο να επισκευαστούν. Διότι ένα λεωφορείο το οποίο ενδεχομένως θα έχει 1-2 χρόνια ζωή μπροστά του και χρειάζεται 50-60.000 για να επισκευαστεί, των πραγμάτων δεν αξίζει τον κόπο να το Και αυτά τι γίνονται μετά, κύριε Σκόντρα? Πάνε τι, πάνε ανακύκλωση, πάνε παλιοσίδερα, τι πάνε, πού πάνε? Αυτά τα λεωφορεία που συμπληρώνουν τον χρόνο ζωής τους απεντάσσονται από το στόλο, κατατίθεται την εκείνη. Τα υπόλοιπα δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία, καθώς αποτελούν πάγιο στοιχείο του οργανισμού και μάλιστα περιουσία του δημοσίου. Έχουμε ξεκινήσει μια ειδική διαδικασία στη συνεργασία με τους εργοτούς ελεκτές για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η διαδραχή. Πώς θα ξεφορτωθείτε αυτά που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δηλαδή. Και τα οποία δημιουργούν και θέμα σήμερα στάθμευσης και διαχείρισης των αμαξοστασίων, καθώς έχουν πλέον τα καινούργια. Μπράβο. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος. Είστε υποχρεωμένοι να κρατάτε στους χώρους σας λεωφορεία τα οποία είναι εκ των πραγμάτων παροπλισμένα και άχρηστα για τον οργανισμό. Εδώ και πολλά χρόνια παροπλισμένα. Τι ποσοστό των αμαξοστασίων καταλαμβάνουν τέτοια λεωφορεία, δηλαδή? Φαντάζομαι ότι λίγο, από ένα. Σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα στάθμευση των νέων λεωφορείων. Α, καλό αυτό. Αυτά είναι
της δημόσιας, του δημοσίου που λέμε τα προβλήματα και η γραφειοκρατία και οι αγγυλώσεις που πρέπει δεν κάποτε είναι, να αρχίσουν να θεραπεύονται. Να πω ότι σε αυτό το θέμα ορθώς υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, διότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη διαχείριση της δημόσιας υπηρεσίας. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γρήγορα να γίνονται κάποιες αξιολογήσεις και να παίρνουν τα αποφάσεις. Αυτό που κάνουμε είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βεβαίως ο Άστρο είναι ένα μεγάλο καράβι, δύσκολα προσαρμόζεται. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη. Πόσα χρόνια υπολογίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν παροπλισμένα λεωφορεία που να είναι μπαστακωμένα εκεί πέρα έτσι μέσα στα αμαξοστάσια? Μου άρεσε η έκφραση. Έχαλε και δικαιώτικο. Πολλά χρόνια και λεωφορεία που ήδη έχουν παροπληστεί και παροπληστεί και πρόσφατα. Ναι. Υπήρξε νομίζω το 17 ή το 18 μια πρώτη απόσυρση λεωφορείου, ναι, που ήταν χρόνια στασμευμένα στα αμαξοστάσια, αλλά υπάρχουν και ήδη και πάρα πολλά ακόμη και παροπλίζονται και ακόμα περισσότερα. Βλέπετε, ο υποτιθέμενος στόλος του οργανισμού, ναι, είναι σε τραγική κατάσταση, mm-hmm, όχι σε απλή, σε καλή κατάσταση, σε τραγική κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε και προχωρήσαμε στην πίστοση και αντικατάσταση αυτό. Μάλιστα. Πάντως έχουν θέμα και με τα ΚΤΕΛ. Γιατί λένε όχι στην παραχώρηση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ. Και αν δεν κάνω λάθος, μας είχαν πει και την εναλλακτική να γίνουν προσλήψεις στον ΟΑΣΤ, να βγουν περισσότερα λεωφορεία έξω. Οπότε να μην χρειάζεται όλη αυτή. Βέβαια, θα χρειαστούμε προσλήψεις στον ΟΑΣΤ. Αν οι συνδικαλιστές δεν δουλεύουν ποτέ, ναι, έχουν 20 χρόνια να δουλέψουν. Ναι. Αν τα ρεπώ, πόσοι είναι οι συνδικαλιστές που δεν δουλεύουν, πόσοι είναι? Εδώ δεν χρειάζεται να. Όχι, αριθμό έτσι περίπου. Πόσοι είναι? Δεν θέλω να δώσω άλλα στοιχεία περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι ο ΟΑΣΤ, όλοι πρέπει να αντιληφθούμε και νομίζω ότι οι πολίτες περισσότερο από όλους το αντιλαμβάνονται, ότι αν θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί, πρέπει να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός. Η συνεργατική στην κοινωνία και ο οργανισμός υπάρχει για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Ναι. Όχι κάποια μικρή μερίδα που να απολαμβάνει προνόμιο. Βέβαια, κύριε Σκόδρα, το βιώσιμος και ανταγωνιστικός σε μια κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αποτελεί ουσιαστικά μονοπόλιο στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο κάπως. Ένας λόγος παραπάνω που, ναι, θα πρέπει να φροντίζει να είναι ανταγωνιστικός υπό την έννοια της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ουσιαστικού ελέγχου του κόστους. Έτσι. Και πλέον υπάρχει και η σύγκριση και ο ανταγωνισμός με τα ΚΤΕΛ. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Ναι. Σωστό. Σωστό. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, σε λίγο καιρό θα υπάρχει το μετρό. Σε κάποια χρόνια. Ασφάλως. Και αυτό θα βοηθήσει. Ναι. Βεβαίως θα βοηθήσει και θα έπρεπε να υπάρχει και ασφαλώς πρέπει να προσαρμοστεί και η αστική κοινωνία σε αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Και η κλασική ερώτηση τώρα, πόσο, τι στόλο έχουμε που εξυπηρετεί στο δρόμο, στο πολεοδομικό συγκρότημα? Σήμερα έχουμε 300 λεωφορεία, που είναι μια δύσκολη ημέρα γενικά. Ναι. Έχουμε 300 λεωφορεία, θα ανέβουμε σιγά σιγά στη διάρκεια της ημέρας, ξεπερνάμε τα 300 λεωφορεία σταθερά στην καθημερινή βάση. Μάλιστα. Στην 120 λεωφορεία που υπάρχουν και προφορούν τα ΚΤΕΛ, έχουμε ξεπεράσει με άνεση τα 400 λεωφορεία στο πολεοδομικό, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή περίπου έχουμε διπλασιάσει τον στόλο που εξυπηρετεί την Θεσσαλονίκη σε ένα μισή χρόνο μας. Μάλιστα. Ωραία. Και περιμένουμε. Κύριε και Πρόεδρε, άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, περιμένουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.